Κύριε Γιάννη, θέλω να μου πείτε το μυστικό. Ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας? Το μυστικό της μακροζωίας δεν το βρήκα ακόμα. Ελπίζω να περάσουν καμιά 50 χρόνια και να τα ανακαλύψω. Νομίζω ότι εσείς και ο Βουτσάς το έχετε βρει. Καλά, ο Βουτσάς κάνει και παιδιά ακόμη. Πολύ χαίρομαι όταν αυξάνει το πληθυσμό της Ελλάδος. Περισσότεροι έχουμε την εικόνα, ρε παιδί μου, όταν φτάνει στα 92 έτη, βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κουρασμένος από τη ζωή. Ναι, αυτό. Εγώ για να κάνω τον 92 ετών άνθρωπο πρέπει να υποκριθώ. Έλα όμως που δεν υποκρίνομαι, κάνω τον εαυτό μου όπως είναι και βγαίνει αληθινός. Είναι αυτό που μου έλεγες προηγουμένως, που βρίσκω την ενέργεια στο θέατρο. Μα την ενέργεια μου τη δίνουν οι μπαταρίες, οι εκατοντάδες μπαταρίες των ανθρώπων που είναι από κάτω. Ο κόσμος παίρνει ακριβώς αυτή την αγάπη που σου παρέχει, την παίρνει μετά πίσω από σένα, ναι. Έφερα τους μεζέδες! Το τηγανίο τους μετέφερες! Του τέστην υπέπεσε εσύ τέτοιο σφάλμα! Τι λέει? Ποιος ξέρει? Λέγω εν το τηγανίο τους μετέφερε! Τι λέει ελληνικά, Χριστιανέ μου, που άρχισε του τέστη και του τέστη? Επιστρέφετε 50 χρόνια μετά, σωστά. Σε αυτό το έργο. Στον ίδιο ρόλο. Στον ίδιο ρόλο 50 χρόνια πριν, μάλιστα βρήκα και το πουκάμισο, παιδιά, σε μια. Όλοι πια σε αυτή την ηλικία, δεν εννοώ τη δική μου ηλικία, λέω τον ηλικιωμένο, έχουν πολλά πράγματα στις ντουλάπες. Ανοίγοντας λοιπόν κάτι ντουλάπες, κάποια, βλέπω το πουκάμισο, πρώτη φορά στη ζωή μου θέλω να φιλήσω πουκάμισο. Λέω όχι, 50 χρόνια θα είναι μολυσμένο. Και βρήκα το ίδιο πουκάμισο που φορούσα στο έργο. Έχετε συνεργαστεί με όλους σχεδόν. 70 ταινίες έχετε κάνει. 70 ακριβώς. 69 που υπάρχουν και μία που χάθηκε. Γιατί? Χάθηκε αυτή, εξαφανίστηκε. Ναι, μερικοί το προτιμούν χακί, κάπως έτσι το λέγανε. Και μάλιστα ήταν παραγωγή του πατέρα του Κωνσταντίνου του Μαρκουλάκη. Είναι καταπληκτικό και βρήκα μάλιστα ένα απόκομα διαφημιστικό. Και εκεί βγήκε και το τραγούδι με Φίνο Φανταράκι. Χάθηκε η ταινία. Χάθηκε η κόπια εντελώς. Χάθηκε η κόπια, ναι. Πολύ και περίπου. Βρήκα το διαφημιστικό και το πήγα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος πολύ συγκινήθηκε για αυτό το πράγμα. Ναι. Του λέω, να παιδί μου, αυτό το έκανε ο πατέρας σου. Τρελάθηκε το παιδί. Έλα. Σώθηκε. Νοσταλγείτε τα παλιά, γιατί πολλοί κόσμος έχει φύγει μαζί. Προσπαθώ να θυμάμαι τα παλιά και να νοσταλγώ κάτι καλύτερο από τα παλιά που έζησα, να ζήσω με καλύτερα στη σημερινή εποχή και στην επόμενη γενιά. Και όταν βλέπω τα παιδιά, συγκινούν με βαθύτατα, σε ποια κοινωνία θα ζήσουν αυτά τα παιδιά. Τι? Ο ένας μ' αρέσει πολύ. Μια τέτοια τύχη να μου πέφτε. Βλέπεις, το προπό βάζουν αυτοκίνητα, δεν βάζουν γαμπρούς. Αν βάζαμε θα παίζαμε 2-3 δελτία κάθε Σάββατο. Από όλες τις στάρ έτσι του παλιού ελληνικού σινεμά που συνεργαστήκατε, ποια ήταν η φίλη σας? Είχατε κάποια φίλη? Με όλους ήμουνα πολύ φίλος. Ας πούμε, έχετε παίξει με όλους. Και Βλαχοπούλ... με τη Ζωήτσα ήμουνα φίλος. Και με τη Βλαχοπούλου ήμουνα φίλος. Και με τη Μάρθα την Καραγιάννη. Καλά, βεβαίως. Με την Αλίκη παίξαμε 3 χρόνια στο θέατρο Μουσούρι και 1 χρόνο στο θέατρο Κοτοπούλι Ρέξ, τον κόσμο της Σούζι Βόγκ, το οποίο πήγε 15 μέρες. Γιατί? Και 20 δεν πήγε καλά, ήταν έργο ποιότητος. Ο κόσμος ήξερε την Αλίκη Γατούλα, σε αυτά που έπαιζε και ανεβάσαμε την κόρη μου τη σοσιαλίστρια μέσα σε 6 πρόβες. Στον κινηματογράφο δεν το έπαιξα εγώ, το έπαιξε ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας, πολύ σωστά. Η Αλίκη ήθελε να το παίξω εγώ. Πώς να παίξω τον πατέρα της με την περούκα που είμαστε σχεδόν συνομήλικοι? Δεν γινόταν. Στον κινηματογράφο δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και της το είπα, βρε Αλίκη, δεν γίνεται καμάρι μου να το παίξω. Δεν μου λέτε με αυτούς που λένε τώρα, γιατί ο Γιάννης Βογιατζής παίζει ακόμη, είναι σε αυτή την ηλικία, δεν θα αποσυρθεί, του κάνει καλό αυτό? Εγώ ευχαρίστως να αποσυρθώ. Δεν με αφήνουν να αποσυρθώ. Αλήθεια? Τι μα ωραίο. Δεν με αφήνουν να αποσυρθώ. Ήδη στο Εθνικό Θέατρο τώρα αρχίζω πρόβες τον Αύγουστο ή τον Ιούλιο για 2 έργα στο Εθνικό Θέατρο στην κεντρική σκηνή. Εγώ δεν είπα πάρτε με ή οτιδήποτε, είπα με θέλετε εμένα, ναι.
Είναι ρόλος για μένα, ναι. Μήπως μπορεί να τον παίξει κάποιος άλλος, να τον παίξει κάποιος νεότερος. Όχι. Θέλουμε έναν άνθρωπο που να είναι στην ηλικία σου και να τον παίξει εσύ. Λέω, ποια ηλικία μου τώρα. Διότι αν παίξω έναν πολύ ηλικιωμένο, δεν θα είναι και ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος. Όχι, μου λέει, όπως είσαι εσύ και εμφανίζεσαι. Και έτσι θα παίξω και εκεί.